Τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την Κύπρο καταδίκασε η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου της. Ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Κυβέρνησης χαρακτήρισε τις δηλώσεις Ερντογάν καταδικαστές, απαράδεκτες και προκλητικές, και τόνισε πως η Τουρκία επιλέγει να στέλνει έμπρακτα ένα μήνυμα διχασμού, παραβιάζοντας και αγνοώντας τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το απαράδεκτο των λεγόμενων και η χρονική συγκυρία που επιλέχθηκε από τον πρόεδρο Ερντογάν καταδεικνύουν την έλλειψη σεβασμού στο διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, προς τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, αλλά και προς τον ίδιο το Γενικό Γραμματέα, η προσωπική απεσταλμένη του οποίου βρίσκονταν πριν λίγα 24 ώρα στη χώρα μας, με αποστολή τη δημιουργία προϋποθέσεων για επανέναρξη των ομιλιών εντός του συμφωνημένου πλαισίου, είπε ο Κωνσταντίνος Λιτιμπιώτης. Οι απαράδεκτες δηλώσεις Ερντογάν αποδεικνύουν για άλλη μια φορά το αυτονόητο. Δεν χωρούν αναχρονιστικές εγγυήσεις σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Δεν νοείται κανένα κράτος να είναι έρμεο των ορέξεων ή των επεκτατικών διαθέσεων ξένων κρατών. Αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, αυτό επιτάσσει η δικαιοσύνη και η λογική. Ως Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε το σύνολο των δυνάμεών μας στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί, με στόχο την οριστική επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, τη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, πλήρως ευθυγραμμισμένη και συνεπής με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Αυτή είναι η ιστορική μας ευθύνη και αυτή είναι η ύψιστη εθνική μας προτεραιότητα, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να σημειώσουμε πως η Αθήνα φέρεται να υποβάθμισε την αντίδρασή της, καθώς αντέδρασε με διαρροές διπλωματικών πηγών σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει εκδώσει ως τώρα κάποια επίσημη απάντηση. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως ο πρόεδρος Τουρκίας Ερντογάν, μιλώντας σε στελέχη του τουρκικού στρατού, κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία για γενοκτονία κατά Τουρκοκυπρίων και δήλωσε πως αν ο τουρκικός στρατός δεν είχε σταματήσει το 1974, η Τουρκία τώρα θα έλεγχε ολόκληρο το νησί. Πείτε μας τη δική σας γνώμη στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στο MSHD.